Για όλους τους επαγγελματίες και ειδικά για τους επαγγελματίες των Σερών, περιμένουμε από το τρίτο μνημόνιο να φτωχεύσουμε. Να φτωχεύσουμε κυριολεκτικά, διότι αυτά τα μέτρα είναι δυσβάστακτα για τον επαγγελματία, για τον έμπορα, για τον βιοτέχνη. Capital control, πιστωτικές κάρτες που δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν διότι δεν έχει γίνει ακόμα ο αδέσμευτος επαγγελματικός λογαριασμός όπου εκεί μπορούμε να δουλέψουμε με τα μηχανάκια. Φορολόγηση από το πρώτο ευρώ. Και όλα αυτά δείχνουν ότι αυτή η κυβέρνηση δεν καταλαβαίνει τίποτα. Η αύξηση του ΦΠΑ στο 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση αλλά και στην εστίαση ήταν το μεγαλύτερο χτύπημα. Πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα αντέξει ούτε τρεις μήνες. Τον ΑΕ, ρυθμίσεις υπάρχουν τον ΑΕ. Βλέπουμε ότι βγήκε τώρα μια καινούργια ρύθμιση να βγει. Αυτή με τις 100 δόσεις θα μπουν κάποια πρόσθετα και συμπληρωματικά δικαιολογητικά πρέπει να φέρουμε. Αν υπάρχει περιουσία, δεν υπάρχει περιουσία. Αυτό από τη μια πλευρά είναι καλό. Δεν μπορεί ένας επαγγελματίας που έχει 500 και 600 χιλιάδες εκείνη την περιουσία να χρωστάσει τον ΑΕ και να μην το πληρώνει. Εμείς θέλουμε το ταμείο μας να είναι υγιή. Είναι συνεπείς απέναντι στον ασφαλισμένο, όπως οι ασφαλισμένοι είναι συνεπείς όσο μπορούν. Με 700 ευρώ το δίμηνο σύνταξη εισφορές στον ΟΑΕ δεν μπορεί να λειτουργήσει ο επαγγελματίας. Έχουμε πει και έχουμε κάνει δήλωση ότι θέλουμε τη ρύθμιση αυτή που προτείνει η ΓΕΣΕΒΕ, πάγωμα των παλαιών χρεών και να μπούμε στην κατώτερη κλάση και από εκεί και πέρα να πληρώνουμε ένα μικρό ποσό από τα προηγούμενα χρέη. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και δεν βλέπουμε τι μπορεί να γίνει. Υπάρχει ένα μαύρο σκοτάδι απέναντι στον επαγγελματία και πιστεύουμε ότι θα είναι δύσκολες ημέρες. Κινητοποιήσεις εξαγγείλονται για τις 12 το μηνός, για απεργιακή κινητοποίηση. Εχθές είχαμε συμβούλιο στην Ομοσπονδία και μάλλον την Τετάρτη θα ξανασυζητήσουμε με όλα τα σωματεία αν συμμετέχουμε στην απεργία ή δεν θα συμμετέχουμε στην απεργία 12 το μηνός. Αν υπάρχει πραγματικά ο στρατός, εμείς στρατιώτες υπάρχουν πολλοί, αλλά δεν βγαίνουν. Βλέπετε ότι πηγαίνουν να δουν ένα ποδόσφαιρο 20-30 χιλιάδες κόσμους, αλλά δεν πηγαίνει στις κινητοποιήσεις, απεργιακές κινητοποιήσεις που αυτό καθορίζει και το μέλλον τους. Ίσως έχουν βαρεθεί, ίσως δεν πιστεύουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Εδώ θα δούμε με την Ομοσπονδία μια καινούργια μορφή, θα πέσουν προτάσεις για καινούργια μορφή κινητοποιήσεων. Αυτά όμως θα γίνουν την προσεχή Τετάρτη.